Κοντά μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε απόψε τον στρατηγό Εναποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Ζούκα, όπου μαζί του θα συνομιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, το ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τουρκική προκλητικότητα και πολλά ακόμη θέματα. Καλησπέρα, κύριε Ζούκα. Καλησπέρα, κύριε Κινέζου, τόσο σε εσάς όσο και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Ζούκα, πώς βλέπετε την προκλητικότητα της Τουρκίας? Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε μια ιδιαίτερη όξυνση στα ελληνοτουρκικά, η οποία εκδηλώνεται πρωτίστως από την πλευρά της Τουρκίας. Και η εκδήλωσή της απευθύνεται σε δύο χώρους. Ή έχει βάση δύο χώρους. Ο πρώτος είναι ο λεκτικός χώρος, με αλλεπάλληλες δηλώσεις. Είτε από τον ίδιο τον Ερντογάν, είτε από τους δύο κυρίους υπουργούς του εξωτερικών και εθνικής αμήνης, είτε και από άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες, σε λεκτικό επίπεδο θα έλεγα ανέβηκαν πολύ οι τόνοι των τουρκικών απειλών, διεκδικήσεων κλπ. Σε βάρος της χώρας μας. Ο δεύτερος χώρος στον οποίο υπήρξε ιδιαίτερη πάλι όξυνση των ελληνοτουρκικών είναι το πεδίο. Στο πεδίο διαπιστώνουμε πολύ μεγάλο αριθμό παραβάσεων και παράνομες πτήσεις που παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο τα τουρκικά αεροσκάφη και σημαντικές υπερπτήσεις τουρκικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά. Σε μία δε περίπτωση τα τουρκικά αεροσκάφη έφτασαν σε απόσταση για πρώτη φορά 2,5 μιλίων από την Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή μια κίνηση, μια πραγματικότητα η οποία όξυνε ιδιαιτέρως στο πεδίο τα ελληνοτουρκικά και δημιούργησε ερωτήματα και την ανάγκη στον ελλαδικό χώρο για λήψη αντιστοίχων μέτρων. Η δεύτερη κίνηση στο πεδίο από την πλευρά της Τουρκίας ήταν οι πολύ μεγάλες προσπάθειες που κάνει η Τουρκία κυρίως με παράβλεψη και από μη λήψη μέτρων, ώστε μεγάλος αριθμός προσφύγων και μεταναστών να φεύγουν από το τουρκικό έδαφος και να προσπαθούν να προωθηθούν προς τον ελλαδικό χώρο. Έχουμε τέτοιες πιέσεις και τέτοιες απόπειρες εισόδου παράτυπων μεταναστών και προσφύγων και στην περιοχή του Εύρου, αλλά και στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Και θα έλεγα ότι η κίνηση αυτή, η μεγάλη κίνηση μεταναστών και προσφύγων από την τουρκική πλευρά προς την ελλαδική είναι ξεκάθαρα μια κίνηση η οποία έρχεται σε αντίθεση με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, η οποία προβλέπει ότι πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στην Τουρκία θα τους κρατάει η Τουρκία εκεί, θα τους χειρίζεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου και η οικονομική επιβάρυνση την οποία προκαλούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην Τουρκία θα αναλαμβάνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, χρήματα των Ευρωπαίων πηγαίνουν στην Τουρκία προκειμένου να συντηρηθούν και να γίνει αντίστοιχος χειρισμός των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στην Τουρκία χωρίς να προωθούνται προς την Ελλάδα. Ή τελευταία έχουμε και μια άλλη κίνηση μεταναστών και προσφύγων χρησιμοποιώντας τη θάλασσα να προσπαθούν να μετακινηθούν από την Τουρκία απευθείας προς την Ιταλία. Βεβαίως περνώντας μέσα από τον ελλαδικό χώρο, μέσα από χώρο, σε πολλές περιπτώσεις μέσα από τα χωρικά ύδατα τα ελληνικών νησών ή και του υπηρετικού μας χώρου και η Ελλάδα αναγκάζεται να κάνει αντίστοιχες παρεμβάσεις. Θα ήθελα δε να τονίσω στην όξυνση αυτή και το εξής. Μεταξύ των άλλων επιχειρημάτων που προβάλλει η Τουρκία στο λεκτικό τομέα είναι και τα αλλεπάλληλα ψέματα, τα fake news που χρησιμοποιεί προκειμένου να στρέψει κατά της Ελλάδος όχι μόνο την Τουρκία, κυρίως τον τουρκικό λαό που ενημερώνεται για αυτές τις κινήσεις, αλλά και άλλους σημαντικούς διεθνείς παίκτες του παγκοσμίου περιβάλλοντος, όπως και τους γνωστούς οργανισμούς ή συνασπισμούς στους οποίους ανήκει η Ελλάδα, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, τον ΟΗΕ και ούτω καθεξής.
Πέραν του ότι πολλά από αυτά, από τους ισχυρισμούς, είναι ψευδείς, το πιο σημαντικό πάλι είναι ότι δεν έχουν και νομική βάση οι ισχυρισμοί αυτοί της Τουρκίας. Και αναγκάστηκε η Ελλάδα να κάνει αντίστοιχους ισχυρισμούς, δηλαδή να συντάξει χάρτες με τους οποίους προσπαθεί να ενημερώσει το παγκόσμιο περιβάλλον για την πραγματικότητα που επικρατεί στο νομικό καθεστώς του Αιγαίου. Ιδιαίτερα δε για το θέμα της, θα έλεγα, της στρατικοποίησης των νησών του Αιγαίου, η Ελλάδα έχει προβάλει σε όλους τους διεθνείς, τους παίκτες του διεθνούς περιβάλλοντος, τα επιχειρήματά της, τα οποία είναι πλήρως τεκμηριωμένα, ακριβέστατα στο περιεχόμενο, και θα έλεγα ότι η Τουρκία στην προσπάθειά της να υποβαθμίσει την Ελλάδα και να τη θεωρήσει ως εκτεθειμένη στο παγκόσμιο περιβάλλον δεν το πέτυχε, απέναντίας με την κίνηση της Ελλάδος να απαντήσει στα τουρκικά επιχειρήματα και να στείλει χάρτες, κείμενα, νομοθεσίες, στοιχεία διεθνών συμφωνιών κλπ. Σε διεθνείς παίκτες, έχουν ήδη καταρρεύσει, κατά την εκτίμησή μου, αυτοί οι ισχυρισμοί της τουρκικής πλευράς. Και κλείνοντας επί του ερωτήματός σας, θα ήθελα να επισημάνω ότι για τη στρατικοποίηση των νησών του Ανατολικού Αιγαίου, που τόσο πολύ επιμένει η Τουρκία, και τον ισχυρισμό της ότι ήδη, εφόσον δεν θα αποστρατικοποιηθούν και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα τα νησιά αυτά, θα ενεργήσουμε για να χάσετε την κυριαρχία αυτών των νησιών, η Τουρκία σφάλει 100% σε αυτόν τον ισχυρισμό. Για την καλύτερη δε γνώση των όσων ισχύουν γύρω από τα νησιά και τη στρατικοποίησή τους, θα έλεγα το εξής. Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου πρέπει, για το θέμα της στρατικοποίησης, να τα χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι αυτή που περιλαμβάνει τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Τα δύο αυτά νησιά, με βάση τη συνθήκη του Μοντρέ του 1936, δικαιούνται στρατικοποίησης. Μάλιστα, υπάρχουν και επίσημες δηλώσεις Τούρκων επισήμων την περίοδο εκείνη που αποδέχτηκαν τη στρατικοποίηση των δύο αυτών νησών. Δεύτερη κατηγορία νησιών είναι τα Δωδεκάνησα, τα οποία προστέθηκαν στον εθνικό κορμό με τη συνθήκη του Παρισίου του 1947 και για τα οποία υπάρχει πρόβλεψη ότι θα είναι μη στρατικοποιημένα. Η τρίτη κατηγορία νησιών είναι όλα τα άλλα νησιά που είναι στο Ανατολικό Αιγαίο, βορειότερα της Δωδεκανήσου και μέχρι τη Λίμνο. Αυτά τα νησιά, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης, δεν είναι πλήρως αποστρατικοποιημένα. Απλώς η συνθήκη της Λοζάνης καθορίζει ότι δεν πρέπει να έχουν ναυτικές βάσεις εκεί και επιπλέον, πέραν του ότι δεν θα έχουν ναυτικές βάσεις, δεν θα έχουν και οχυρωματικά έργα. Αυτές είναι οι τρεις κατηγορίες στις οποίες υποδιαιρούνται για το θέμα της στρατικοποίησης στα νησιά του Αιγαίου. Πλην όμως υπάρχει πρόβλεψη της διεθνούς νομοθεσίας, η οποία λέει ότι όταν κάποιος απειλείται έχει το δικαίωμα της αυτοπροστασίας του. Η Ελλάδα απειλείται, δηλαδή τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, του Ανατολικού Αιγαίου, απειλούνται σήμερα. Βεβαίως απειλούνται και δεν ξεκίνησε η απειλή του σήμερα. Ξεκίνησε στα 1995 όταν η τουρκική εθνοσυνέλευση, η τουρκική βουλή, ψήφισε το περιβόητο κάζους μπέλι, με το οποίο λέει το εξής πολύ απλό και κατανοητό και στον τελευταίο πολίτη. Αν Ελλάδα ασκήσεις το νόμιμο δικαίωμα που έχεις να επεκτείνεις τα χωρικά σου ύδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων που είναι σήμερα και μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια που καθορίζει το δίκαιο της θάλασσας, αυτό θα αποτελέσει αιτία πολέμου. Δηλαδή, πιο σημαντική απειλή από αυτή και σημαντική και ξεκάθαρη δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Πέραν αυτού όμως, η διάταξη τουρκικών δυνάμεων στα τουρκικά παράλια απέναντι από τα ελληνικά νησιά, η ύπαρξη εκεί της 4ης τουρκικής στρατιάς, το γεγονός ότι η κύρια αποβατική δύναμη της Τουρκίας βρίσκεται στην Φώκια και τόσες άλλες δυνάμεις διατεταγμένες κατά τρόπο επιθετικό έναντι της Ελλάδος,
καθιστούν ξεκάθαρα την πραγματικότητα εκείνη που λέει ότι τα ελληνικά νησιά τελούν υπό απειλή. Και όταν κάτι απειλείται, έχει το δικαίωμα της της προστασίας, δηλαδή της στρατικοποίησης. Επομένως, αν Τουρκία σου δημιουργεί πρόβλημα που δεν σου δημιουργεί κανένα πρόβλημα, γιατί η επιθετική διάταξη δεν έχουν, ό,τι δυνάμεις υπάρχουν στα νησιά, δεν έχουν επιθετική διάταξη. Αν σου δημιουργεί κάποιο πρόβλημα η συγκεκριμένη διάταξη, αμέσως πάρε την απειλή, είτε ανακάλεσε το casus belli, πάρε τις στρατιωτικές δυνάμεις που έχεις παρατεταγμένες με διάταξη τέτοια που να καθιστά εμφανή την ύπαρξη κινδύνου επίθεσης κατά των ελληνικών νησών, και η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο αμέσως από εκεί που δεν, όπου προβλέπεται να μην υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις, θα τις πάρει πίσω. Αυτό θα πρέπει, και ήδη το τονίζει η Ελλάδα, να τονιστεί ιδιαίτερα, κυρίως θα έλεγα στους διεθνείς παίκτες, όπως είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Και να επαναλαμβάνεται ο τονισμός αυτός, ώστε η Ελλάδα όχι μόνο η ίδια να προβάλλει τα δίκαιά της και να προσπαθεί να αποτρέψει και να ανατρέψει τους ισχυρισμούς της Τουρκίας, αλλά και οι διεθνείς παράγοντες με τους οποίους εμείς διατηρούμε καλές σχέσεις. Κύριε Ζούκα, θεωρείτε πιθανό ένα θερμό επεισόδιο λόγω και της προκλητικότητας της Τουρκίας είτε στο Αιγαίο είτε στον Εύρο? Θα έλεγα το εξής. Η κατάσταση όπως τη βλέπουμε σήμερα, που είναι οξυμένη στα ελληνοτουρκικά, και παίρνοντας υπόψη ότι έχουμε απέναντί μας έναν ηγέτη, τον Ερντογάν, ο οποίος έχει τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του και την υπεροψία του, και επιπλέον αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα στο εσωτερικό μέτωπο. Γνωρίζουμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια σημαντικά καθοδική οικονομική πορεία. Ήδη η τουρκική λίρα έχει καταβαραθρωθεί. Ήδη με βάση επίσημη ανακοίνωση της Τουρκίας, ο πληθωρισμός βρίσκεται στο 73,5%, ενώ ο ουσιαστικός και μη ομολογούμενος πληθωρισμός κατά πολλούς αναλυτές έφτασε στο 150%. Και επιπλέον, μέσα στο 2023, δηλαδή μετά από κάποιους μήνες, η Τουρκία έχει εκλογές και ο Ερντογάν θέλει οπωσδήποτε να ανανεώσει την παρουσία του στην κορυφή της τουρκικής ηγεσίας. Όλα αυτά αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργούν κάποια κίνητρα στον Ερντογάν για κάποιες κινήσεις με τις οποίες θα δικαιολογηθεί στο εσωτερικό του ακροατήριο αυτή η δύσκολη οικονομική κατάσταση που περνάει η Τουρκία. Παράλληλα όμως με τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της Τουρκίας, βλέπουμε ότι και στο διεθνές περιβάλλον υπάρχουν δυσκολίες σημαντικές για την Τουρκία. Το γεγονός ότι δεν ακολούθησε τη γραμμή του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης βέβαια, αλλά κυρίως του ΝΑΤΟ που είναι πλήρες μέλος, να επιβάλλει και η Τουρκία οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Διαφοροποιήθηκε πλήρως. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή προβάλλει βέτο στο να μπουν η Φιλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, χωρίς να υπάρχει, θα έλεγα, κάποιος ιδιαίτερα και ακρόνητα τεκμηριωμένος λόγος. Όπως και άλλες κινήσεις της Τουρκίας στο διεθνές περιβάλλον που τη φέρνουν σε σοβαρή αντίθεση με το ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υπερδύναμη τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μας διαφεύγει ότι τον τελευταίο καιρό έχουν επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία, κυρίως λόγω του ότι ανέπτυξε τους S-400, τους ρωσικούς πυράβλους. Και μέσα στις κυρώσεις αυτές έβγαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των αεροσκαφών F-35. Τώρα δεν δείχνει πρόθεση να πουλήσει την Τουρκία F-16 ή να εξυγχρονίσει F-16 στην Τουρκία. Όπως βλέπουμε ότι αυτή την περίοδο οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν και τα άλλα παρατράγωδα που δημιουργούνται στις σχέσεις Τουρκίας και ορισμένων άλλων κρατών
που βρίσκονται σε μια κατάσταση περίεργη. Πρόσφατα η Τουρκία ανέφερε ότι έχει, δημοσιοποίησε, ότι έχει ετοιμότητα για να διεισδύσει μέσα στην Συρία, στην οποία Συρία θέλει να διώξει τους Κούρδους από τη γειτονιά της Τουρκίας. Να πάνε αλλού. Δηλαδή, να αναθερμανθεί και πάλι μια κατάσταση η οποία ξεκίνησε από το 2011 και ακόμα δεν έχει τελειώσει στη Συρία. Δηλαδή, μέτωπο ανοιχτό εκεί. Μέτωπο ανοιχτό, ακόμα δεν έκλεισε πλήρως, στη Λιβύη. Μέτωπο ανοιχτό για 48 χρόνια στη Βόρειο Κύπρο. Όπως και με το Βόρειο Ιράκ, όπου πηγαίνουν πολλές φορές οι Κούρδοι, με τους οποίους είναι σε σοβαρή αντίθεση, μάλιστα θα έλεγα με στρατιωτικούς όρους, η Τουρκία από το 1984 και μέχρι σήμερα ζει έναν εμφύλιο πόλεμο χαμηλής έντασης. Είναι αυτή η αντιπαλότητα η ένοπλη ανάμεσα στην Τουρκία και στους Κούρδους που ζουν μέσα στην Τουρκία και οι οποίοι καταφεύγουν όταν διώκονται στο Βόρειο Ιράκ. Όλα αυτά συμποσούμενα δημιουργούν μια κατάσταση, θα έλεγα, ιδιαίτερα δύσκολη για την Τουρκία. Και πρέπει κάτι να παρουσιάσει στο εσωτερικό του ακροατήριο αυτή την περίοδο και μέχρι τις εκλογές ο Ερντογάν, που να δείξει ότι ναι μεν εκεί δεν πήγαμε καλά στην οικονομία ή στο θέμα του διεθνούς κύρους της χώρας μας κλπ. Κλπ. Αλλά κοιτάξτε τι πετύχαμε. Έχοντας αυτά υπόψη, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ακόμα και την περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου το καλοκαίρι το εφετινό, χωρίς όμως κατά την εκτίμησή μου να το θεωρούμε και βέβαιο. Η εκτίμησή μου είναι ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες τελικά να αποφευθεί το θερμό επεισόδιο και λιγότερες να πραγματοποιηθεί. Όταν λέω να αποφευθεί, δεν σημαίνει ότι θα εξομαλυνθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, απλώς θα υπάρχει λεκτική ένταση στις σχέσεις, όπως και τα δύο επίπεδα, δηλαδή πρόσφυγες και μετανάστες θα προσπαθεί να τους προωθεί προς τον ελλαδικό χώρο, όπως θα προσπαθεί πάλι η Τουρκία με τις υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά, τις παραβιάσεις και παραβάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, να δείχνει την ένταση και τις διεκδικήσεις που έχει σε βάρος της χώρας μας. Οι λόγοι που αναφέρατε, κύριε Ζούκα, είναι και οι λόγοι που είδαμε κάποιες παραδοσιακά φιλοτουρκικές χώρες να γυρίζουν την πλάτη στην Τουρκία και να τάσσονται με το μέρος της Ελλάδος. Θα έλεγα το εξής. Μετά το 1945 δημιουργήθηκε ένα καινούριο παγκόσμιο περιβάλλον. Βέβαια ζήσαμε την περίοδο του ψυχρού πολέμου, πλην όμως τα 1952 η Τουρκία μαζί με την Ελλάδα μπήκαμε τότε στο ΝΑΤΟ. Παράλληλα όμως με την είσοδό μας στο ΝΑΤΟ, οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και διαφόρων χωρών, έστω και αν οι άλλες χώρες ήταν μέλη του ΝΑΤΟ, αναπτύχθηκαν πολύ, όχι τόσο επειδή ήταν σύμμαχοι στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, όσο διότι σε διμερή βάση απέκτησαν δοσοληψίες, κυρίως οικονομικές. Κλασικό παράδειγμα είναι η Γερμανία, η οποία διαπιστώσαμε πολλές φορές ότι μπορεί εκ του εμφανούς στα ελληνοτουρκικά να μην ετάσσετο εκ του εμφανούς υπέρ της Τουρκίας, αλλά πάντως η γραμμή που τηρούσε δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Όπως και ο σημερινός Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κ. Στόλτεμπεργκ, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, καθίστε, συζητήστε και βρέστε κάποια λύση. Ενώ τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικότερα. Διαπιστώνουμε όμως, κυρίως κάποιες χώρες, τον τελευταίο καιρό, οι οποίες σε διμερή βάση είχαν αναπτύξει αρκετά στενές σχέσεις με την Τουρκία, κυρίως οικονομικού χαρακτήρα, και πουλούσαν και οπλικά συστήματα στην Τουρκία κλπ., να διαφοροποιούν τη στάση τους. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η Γερμανία, η οποία άρχισε πλέον όχι απλώς να στηρίζει την Ελλάδα, αλλά να επισημαίνει στην Τουρκία ποιες είναι οι πράξεις εκείνες και οι αποφάσεις της που τη φέρνουν σε αντίθεση με τις προβλέψεις του ΝΑΤΟ και το γεγονός ότι με μια άλλη σύμμαχη χώρα όπως είναι η Ελλάδα κάνεις αυτά και αυτά τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία και ούτω καθεξής. Έχουμε λοιπόν διαφοροποίηση διμερών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και κάποιων άλλων χωρών
διότι οι άλλες χώρες, παρά το ότι είχαν αναπτύξει κυρίως οικονομικού χαρακτήρα δοσοληψίες με την Τουρκία, τελευταία δεν μπορούν να συνεχίσουν την ίδια τακτική, γιατί θα εκτεθούν όχι μόνο έναντι της Ελλάδος, αλλά και έναντι άλλων διεθνών οργανισμών ή σημαντικών παγκοσμίων παικτών, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία και ούτω καθεξής. Κύριε Ζούκα, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο τι εξελίξεις έχουμε? Θα έλεγα το εξής. Σήμερα συμπληρώνονται 4 μήνες από την ημέρα έναρξης αυτού του πολέμου, η οποία έναρξη σηματοδοτήθηκε με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Κατά το ξεκίνημα εκείνο και με τα όσα ακολούθησαν κυρίως τον πρώτο μήνα, είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η Ρωσία, αυτή που είναι η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου από πλευράς έκτασης και μια σημαντική χώρα από πλευράς πληθυσμού, έχει περίπου 150 εκατομμύρια κατοίκους, είναι η μεγαλύτερη παραγωγός φυσικού αερίου στο σημερινό παγκόσμιο περιβάλλον, η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα σε αργό πετρέλαιο και η μεγαλύτερη σιτοπαραγωγός χώρα στον κόσμο. Η Ρωσία μπορεί σε κάποιους άλλους τομείς τα τελευταία χρόνια να μην είχε τεχνολογικούς τομείς, να μην είχε την πρόοδο που παρουσίασαν άλλες χώρες όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Γαλλία κλπ. Αλλά στο στρατιωτικό τομέα είχε κάνει μια πολύ σημαντική ανάπτυξη. Παρήγαγε οπλικά συστήματα και μέσα τα οποία ήταν όντως υψηλού επίπεδου και παραμένουν υψηλού επίπεδου. Υπολογίζαμε λοιπόν ότι έχουμε και έναν στρατό ρωσικό υψηλού επίπεδου. Την ίδια εντύπωση είχαν και αυτοί καθευτεί οι Ρώσοι, μάλιστα υπολόγιζαν, φαίνεται εκ των αποτελεσμάτων, ότι στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο θα έκαναν ένα περίπατο ή το πολύ πολύ έναν αργοκίνητο περίπατο, αλλά σύντομα θα καταλάμβαναν το Κίεβο, που θα ανάγκαζαν την κυβέρνηση να παραιτηθεί, θα έβαζε ο Πούτιν έναν δικό του άνθρωπο απάνω που θα ήταν πυθύνιο όργανο σε αυτό, θα έπαιρνε ολόκληρο τον Ντονπάς, δηλαδή το ανατολικό μέρος της Ουκρανίας, εκεί όπου υπάρχουν αρκετοί ρωσόφωνοι και ρωσόφιλοι και οι οποίοι είχαν μιας μορφής αυτονομίας στο παρελθόν, και επιπλέον θα καταλάμβανε και τις περιοχές εκείνες που μεσολαβούν μεταξύ Ντονπάς και Κρυμαίας, έτσι ή δυνατόν δεν να επέκτηνε την κατάληψη και προς την πλευρά της Οδυσσού, έτσι ώστε να αποκόψει πλήρως την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα. Αυτή ήταν η πρώτη υπολογισμή και επιδιώξεις της Ρωσίας. Στην πράξη όμως διαπιστώθηκε το εξής. Ο ρωσικός στρατός, ο συμβατικός, είναι κατώτερος από αυτόν που υπολογίζαμε. Και αυτό φάνηκε εκ του αποτελέσματος. Όταν δε, όπως ανακοινώθηκε επισήμως από τη ρωσική πλευρά, αναγκάζεται να αποστρατεύσει αρκετούς αξιωματικούς λόγω του ότι δεν ενήργησαν κατάλληλα στη διάρκεια των επιχειρήσεων, πριν από κανένα μήνα περίπου συνέβη αυτό, όπως όταν βλέπουμε να σκοτώνονται στα πεδία των μαχών υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της Ρωσίας, των οποίων για να σκοτωθούν πήγαν στην πρώτη γραμμή, και η θέση των υψηλόβαθμων αξιωματικών δεν είναι για την πρώτη γραμμή, είναι για άλλους χώρους. Για να αναγκαστούν να πάνε εκεί, κάτι δεν πήγαινε καλά. Διαπιστώνουμε δηλαδή στοιχεία τα οποία, όπως απέτυχε να καταλάβει το Κίεβο και αναγκάστηκε να αποσυρθεί τελείως, αφού όμως έκανε ζημιές και αφού βομβάρδισε ακόμα και θα έλεγα χώρους ιδιαίτερα ευαίσθητους, σχολεία, οικοτροφία, νοσηλευτικά ιδρύματα κλπ. Αναγκάστηκε να φύγει από εκεί και να δώσει τη βαρύτητα στον ανατολικό τομέα. Εκεί στον ανατολικό τομέα και κυρίως στον νότιο ανατολικό, όπου ήταν και οι περίπου 120.000 Έλληνες ομογενείς μας που ζουν εκεί στην Μαριούπολη, πέτυχε τελικά να καταλάβει τη Μαριούπολη και αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος του Ντονπάς. Υπολείπεται η ολοκλήρωση της κατάληψης της σημαντικής πόλης του Σεβεροντονέτσκ. Με βάση τα όσα αυτή τη στιγμή δημοσιοποιούνται, επίκειται η κατάληψη και του υπολείπου Σεβεροντονέτσκ, γεγονός που θα ολοκληρώσει την κατάληψη του Ντονπάς στον ανατολικό τομέα.
Θα σταματήσω όμως εκεί. Και μάλιστα όταν στο εργοστάσιο Αζότ του Σεβεροντονέτσκ είναι, βρίσκονται μέσα άμαχοι, όπως ενδεχομένως και κάποιοι μαχητές. Και ακόμα δεν μπόρεσε να το καταλάβει και το έχει περικυκλώσει αυτόν τον χώρο. Βλέπουμε δηλαδή να, μέσα στους 4 μήνες να φτάνει κοντά στην ολοκλήρωση της κατάληψης του Ντονμπάς, του Ανατολικού χώρου, αλλά δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει αυτή την κατάληψη. Όπως βλέπουμε να έχει δυσκολίες και στη Χερσόνα, δηλαδή στο νότιο κομμάτι, στην περιοχή ανάμεσα στην Κριμαία και στην Οδυσσό, που θα ήταν ο προθάλαμος για να μπει στη συνέχεια στην Οδυσσό. Και εκεί βλέπουμε να έχει δυσκολίες. Βέβαια, απ' την άλλη μεριά, πέρα από το ότι η αποτελεσματικότητα του Ρωσικού στρατού αποδείχθηκε μικρότερη αυτής που υπολογίζαμε και εμείς ως ελεύθεροι παρατηρητές, αλλά και η ίδια η Ρωσία, διαπιστώθηκε και κάτι άλλο. Ο Ζελένσκι πέτυχε να αναπτερώσει το ηθικό, να αυξήσει, να στείλει στο κατακόρυφο τον πατριωτισμό των Ουκρανών και να αποδειχθεί ότι οι Ουκρανοί ήταν διατεθειμένοι και παραμένουν διατεθειμένοι, αν χρειαστεί, να δώσουν και τη ζωή τους ακόμα και να μην παραδοθούν. Να αγωνιστούν μέχρι σε σκάτων για να αποκρούσουν την κατάληψη εδάφους της χώρας τους από τους Ρώσους. Αιτία για την οποία στους 4 αυτούς μήνες που συμπληρώνονται σήμερα δεν πέτυχε αυτό που επιδίωκε η Ρωσία. Εκεί πρέπει να προσθέσουμε βέβαια και το γεγονός ότι η Δύση ολόκληρη, αλλά και κάποιες άλλες χώρες που δεν ανήκουν στη Δύση, δηλαδή στην Ευρώπη, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες κλπ, Καναδάς μέσα σε αυτούς, πέραν των οικονομικών κυρώσεων που επέβαλαν σε βάρος της Ρωσίας, έστειλαν και σημαντική οικονομική και στρατιωτική βοήθεια, εννοώ οπλικά συστήματα και μέσα στρατόδα στείλαν στην Ουκρανία, που ενίσχυσαν την αποτελεσματικότητα του στρατού τους. Και αυτό μας δημιουργεί τώρα σκεπτικισμό για το μέχρι πότε μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Βέβαια, την ίδια στιγμή ενώ συνέβησαν αυτά, κυρίως εξαιτίας των οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, βλέπουμε η Ρωσία να με τα όσα αποφάσισε, το ότι επέβαλε στις χώρες στις οποίες έστελνε αέριο και πετρέλαιο να πληρώνουν σε ρούβλια κλπ, βλέπουμε να στρίβει τη στρόφιγγα και να περιορίζει την αποστολή πετρελαίου και αερίου προς τη Δύση, κυρίως προς την Ευρώπη. Θα έλεγε κάποιος, όταν δεν πουλάει, άρα δεν έχει έσοδα. Άρα βυθίζεται οικονομικά. Δεν συμβαίνει όμως αυτό, γιατί βλέπουμε τη Ρωσία να προωθεί αυτά τα αποθέματα προς άλλες κατευθύνσεις, κυρίως προς την Κίνα, αλλά και σε άλλες ανατολικές χώρες της από Ανατολής, σε τιμές αρκετά υψηλότερες των συνηθισμένων τιμών. Και βλέπουμε ότι μέσα στις άλλες συνέπειες που είχαν οι οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, έχουν ανεβάσει αρκετά τον τιμάριθμο, δηλαδή το κόστος πολλών ενεργειακών προϊόντων, πετρελαίου, φυσικού αερίου, αλλά και σιτηρών. Μάλιστα δε, μια πρόβλεψη που έκανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αρμόδιος για τον επισιτισμό, λέει, πρέπει να ληφθούν μέτρα, διότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και την περίπτωση μιας, θα έλεγα, μιας κατάστασης υποσιτισμού στο παγκόσμιο περιβάλλον. Όντως η Ρωσία μαζί με την Ουκρανία, με τις τόσο μεγάλες ποσότητες σιτηρών που παράγουν, επηρεάζουν ολόκληρη την ανθρωπότητα στον τομέα της τροφοδοσίας. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Επήγει λοιπόν για πολλούς λόγους να τελειώσει το δυνατόν συντομότερο αυτή η κατάσταση, η ένοπλη σύγκρουση, πλην όμως δεν βλέπουμε ούτε τη Ρωσία να κάνει πίσω και να πηγαίνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Ζελένσκι και να λύσουν τις διαφορές τους, αν χρειαστεί και με αμοιβαίους συμβιβασμούς κλπ, ούτε και τον Ζελένσκι από την άλλη μεριά να κινείται προς την κατεύθυνση κάποιου συμβιβασμού, στηριζόμενος
όπως προείπα, στο μεγάλο πατριωτισμό και την στρατιωτική αποτελεσματικότητα που έδειξαν οι Ουκρανοί για να πολεμήσουν για τον εαυτό τους, μέχρι και γυναίκες εγκατέλειψαν τις κατσαρόλες και πήγαν να ενισχύσουν τα στρατιωτικά τμήματα στην πρώτη γραμμή. Μέχρι εκεί έφτασε ο πατριωτισμός και η διάθεση εθνικής προσφοράς. Όπως θα πρέπει να πούμε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να πάρει υπόψη της, μεταξύ των άλλων, και το γεγονός ότι ναι μεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να τα χάσει, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να πάρει υπόψη της ότι και μία διαιώνιση αυτής της κατάστασης όσο γίνεται περισσότερο έχει τις αντίστοιχες συνέπειες και στην Ουκρανία. Στηρίζουν οι δυτικές δυνάμεις και οικονομικά και με οπλικά συστήματα και μέσα, αλλά μέχρι πότε. Έχουμε λοιπόν, κλείνοντας, αβεβαιότητα ως προς το πού θα πάει, μέχρι πού θα φτάσει χρονικά αυτή η εξέλιξη και πότε και πώς θα κλείσει αυτή η υπόθεση του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου. Κύριε Ζούκα, την στάση της Βουλγαρίας, μιας και έπεσε και η κυβέρνησή τους, πώς τη βλέπετε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Η Βουλγαρία βρήκε μια ευκαιρία χθες και σήμερα, Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μεταξύ των άλλων εξέτασαν και την εισδοχή και πρόοδο εισδοχής στις δύο χώρες των Βαλκανίων, ήδη των Σκοπίων, η Βόρεια Μακεδονία όπως θέλετε πέστε την, και της Αλβανίας. Εκεί η Βουλγαρία προέβαλε βέτο τον τελευταίο καιρό, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν ήθελε να αποδεχθεί ότι οι Σκοπιανοί θα αναγνωρίζονται, θα θεωρούνται ή θα ονομάζονται από πλευράς εθνικότητας ως Μακεδόνες και η γλώσσα τους ως Μακεδονική. Ήδη όμως πριν λίγο έβλεπα στα μέσα ενημέρωσης ότι τελικά η Βουλγαρία άρχισε με τη νέα ηγεσία να κάμπτεται και θα προχωρήσει και αυτή στην αποδοχή της ένταξης αυτών των δύο χωρών, η οποία ένταξη δεν είναι αυτόματη κάθε άλλο, όταν μάλιστα αυτές οι δύο χώρες υστερούν πολύ και στον τομέα της δημοκρατικής οργάνωσης και λειτουργίας, αλλά και στον οικονομικό τομέα. Αλλά κάθε μέρα θα βελτιώνουν την κατάστασή τους, θα υφίστανται τους αντίστοιχους ελέγχους και όταν πετύχουν να φτάσουν το προβλεπόμενο επίπεδο για μια χώρα που θα γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε να πετύχουν την πλήρη εισδοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά δηλαδή και η Βουλγαρία έδειξε να κάμπτεται. Κύριε Ζούκα, ποια είναι η στάση του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στα ελληνοτουρκικά? Θα έλεγα το εξής. Μετά τη μεγάλη δραστηριοποίηση διπλωματική της Ελλάδος, η οποία δραστηριοποίηση στηρίχθηκε, υλοποιήθηκε με τους τριμερείς άξονες που συγκρότησε η Ελλάδα. Ελλάδα-Κύπρος, Ισραήλ υπό την σκέπη των Αμερικανών. Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος, πολύ στενός σύνδεσμος. Σε διμερή βάση, Ελλάδα-Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ελλάδα-Σαουδική Αραβία και με τόσες άλλες χώρες. Την ίδια στιγμή βλέπουμε η Ελλάδα να υπογράφει και την Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία κατέστησε την Αλεξανδρούπολη, που βρίσκεται στη γειτονιά της Κομωτινής, ένα ιδιαίτερο σημείο αναφοράς ιδιαίτερο γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος. Μάλιστα δε, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία, πέραν του ότι προβλέπει τα όσα προείπαμε για την Αλεξανδρούπολη, προβλέπει καινούργια δεδομένα για την Σούδα ως ναυτική βάση, όπως και το Στεφανουβίκη, όπως για το πεδίο βολής ελικοπτέρων έξω από την Κατερίνη και τόσα άλλα, που ανάγκασε τους Αμερικανούς επισήμους, επανειλημμένους, επισήμους και χωρίς να ερωτηθούν από την ελληνική πλευρά, να χαρακτηρίσουν την Ελλάδα ως παράγοντα σταθερότητος και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και στη Μαύρη Θάλασσα. Για πρώτη φορά και στη Μαύρη Θάλασσα. Εκεί βρίσκεται βέβαια το ενδιαφέρον και προς αυτή την κατεύθυνση έσπρωξε η Αλεξανδρούπολη.
με το γεγονός ότι απέκτησε υψηλό γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό ενδιαφέρον. Πέραν όμως του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος, η Αλεξανδρούπολη αποκτάει, γίνεται και ενεργειακός κόμβος με τα όσα προβλέπονται. Ήδη περνάει από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης ο ΤΑΠ, ο αγωγός φυσικού αερίου που ξεκινάει από το Αζερβαϊτζάν μέσω Τουρκίας, Ελλάδος, Αλβανία και περνάει στην Ευρώπη μέσω Ιταλίας. Μέσω της Αλεξανδρούπολης τώρα προβλέπεται να φτάνουν εκεί καράβια με υγροποιημένο αέριο, να αεριοποιείται ξανά το υγροποιημένο αέριο, να μπαίνει μέσα στον αγωγό και να ανεφοδιάζονται πόλεις της Ανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία, η Ρουμανία, ενδεχομένως και άλλες πόλεις, αλλά και δυτικότερα προς την πλευρά της Σερβίας και ούτω καθεξής. Έτσι η Αλεξανδρούπολη αποκτάει και γεωοικονομικό ενδιαφέρον. Βλέποντας λοιπόν αυτή την ανάπτυξη και ακόμα περισσότερο την υπογραφή της Συμφωνίας Αμυντικής Συνδρομής που υπογράψαμε με τη Γαλλία. Προσέξτε, αμυντική συνδρομή, όχι συνεργασία. Συνδρομή σημαίνει το εξής. Αντιμετωπίζω πρόβλημα ασφάλειας και κίνδυνο στην εθνική μου ανεξαρτησία και την εδαφική μου ακεραιότητα. Θα έρθεις να με ενισχύσεις. Αντιμετωπίζεις στρατιωτικά εννοείται. Αντιμετωπίζεις εσύ πρόβλημα. Θα έρθω εγώ στα πλαίσια των δυνατοτήτων μου να σε ενισχύσω κλπ. Βλέπουμε δηλαδή καινούργια δεδομένα που έχουν αναπτυχθεί ως επίτευγμα της ελληνικής διπλωματίας που ανεβάσαν το γεωπολιτικό, το γεωστρατηγικό, αλλά όπως προείπα και το γεωοικονομικό πρεστίζ της Ελλάδος. Κατόπιν αυτού βλέπουμε ότι πολλές χώρες και συμμάχους στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και θα έλεγα χώρες που ανήκουμε μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στρέφονται και να αντιμετωπίζουν την Ελλάδα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να στηρίζουν τις θέσεις της. Τα όσα δηλώθηκαν τελευταία που είχαμε την προαναφερθήσα κατά τη συζήτησή μας έξαρψη των τουρκικών δηλώσεων και διεκδικήσεων σε βάρος της Ελλάδος. Ο τρόπος που αντέδρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ίδιο το State Department, το ΝΑΤΟ σαν σύνολο, με μικροεξαίρεση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος έχει τους δικούς του φαίνεται λόγους για να μην είναι τόσο, θα έλεγα, κάθετος κατά της Τουρκίας. Τα όσα η Ευρώπη και μάλιστα το σύμφωνο, τα συμπεράσματα της χθεσινής και της σημερινής σύσκεψης κορυφής που είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι καλύπτουν πλήρως τις ελληνικές απαιτήσεις. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι και οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζουν την Ελλάδα. Αλλά και άλλοι, θα έλεγα, και άλλες χώρες, όπως και άλλοι διεθνείς παράγοντες, στηρίζουν ξεκάθαρα την Ελλάδα, έστω και αν δεν έχουν ιδιαίτερο συμφέρον γι' αυτό. Βλέπουμε δηλαδή αναβαθμισμένη τη θέση της Ελλάδος. Συνέτεινε δε σε αυτό στην αναβάθμιση και στην εξαγρίωση ταυτόχρονα της Τουρκίας κατά της Ελλάδος και το γεγονός ότι ο Ερντογάν προσπάθησε πολύ καιρό, για πολλές φορές τον τελευταίο καιρό, να πάρει πρόσκληση από τον Τζο Μπάιντεν να γίνει δεκτός στο Λευκό Οίκο για να συζητήσει μαζί του και ο Τζο Μπάιντεν δεν του απήντησε ποτέ, δεν τον προσκάλεσε. Ο Μητσοτάκης όχι μόνον πέτυχε να πάει στο Λευκό Οίκο, αλλά έκανε ουσιαστικές και σημαντικές συζητήσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και το σημαντικότερο, έκανε εκείνη την περιβόητη ομιλία για πρώτη φορά Έλληνα Πρωθυπουργού στο Αμερικανικό Κογκρέσο, που προκάλεσε ιδιαίτερα θετική εντύπωση στους βουλευτάς και εκπροσώπους του Αμερικανικού λαού στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Το ίδιο γεγονός έφερε σε δύσκολη θέση τον Ερντογάν, τον εξαγρίωσε, δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει το εσωτερικό του ακροατήριο ότι ξέρετε συνέβη αυτό και γι' αυτό πήγε εμένα ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί, αλλά εγώ συνέβη το τάδε και δεν πήγα, θα πάω τότε κλπ. Δεν μίλησε καθόλου γι' αυτό.
Στάθηκε όμως αφορμή αυτή η επίσκεψη με τον τρόπο που οργανώθηκε και κυρίως με τα όσα ελέγχθησαν στο Λευκό Οίκο και στο Αμερικανικό Κογκρέσο να αποτελέσουν αιτία έξαρσης της τουρκικής, θα έλεγα, διεκδικητικότητας και των τουρκικών προκλήσεων σε βάρος της Ελλάδος. Θα του περάσει όμως, εκτιμούμε, του Ερντογάν. Θα του περάσει και αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζούκα, για την απολαυστική κουβέντα και πάνω απ' όλα για τις πτυχές που μας φωτίσατε σε πολύ συγκεκριμένα θέματα. Και πάλι σας ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό σας βράδυ.